για πέντε λεπτά, αγαπητέ. Ευχαριστώ, συνάδελφια. κύριε Πρόεδρε. Κυρίε και κύριοι συνάδελφοι, συζητούμε σήμερα το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασία στην τρίτη συνεδρίαση τη Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων, που έχει σαν αντικείμενο τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών των μη μισθωτών, δηλαδή των αυτοαπασχολούμενων, των ελεύθερων επαγγελματιών και των αγροτών. Το βασικό επιχείρημα που ακούμε εδώ και τρει μήνε, σήμερα κλείνουν τρει μήνε από την κυβέρνηση, μετά την τυπική και μόνο η μερολογιακή λήξη του τρίτου μνημονίου, στο οποίο βεβαίω η παρούσα κυβέρνηση μα οδήγησε με τι αυταπάτε του κυρίου Τσίπρα και με την περίφημη, βάζω τη λέξη εισαγωγικά, ηρωική διαπραγμάτευση του αλήστου Μνήμης, κυρίου Βαρουφάκη, είναι ότι πλέον έχουμε, είμαστε ελεύθεροι, έχουμε καθαρή έξοδο, οπότε μπορούμε να νομοθετήσουμε όπω θέλουμε θα ήθελα λίγο να σταθώ και να δούμε λίγο το ευρύτερο οικονομικό πλαίσιο, γιατί προφανώς κανένα μέτρο οικονομικό δεν στέκεται απομονωμένο μόνο του, αλλά πάντοτε πρέπει να το βλέπουμε στη συνάρτηση με το διεθνές περιβάλλον, με την οικονομική κατάσταση της χώρας και τις μεσοπρόθεσμες ή μακροπρόθεσμες προοπτικές οικονομίες. Πρώτη διαπίστωση. Την προηγούμενη εβδομάδα το ελληνικό χρηματιστήριο δέχθηκε ένα ισχυρότατο πλήγμα, ένα μεγάλο σοκ. Διαγράφθηκε από το δίκτυο. MCASI, Standard Greece, η Εθνική Τράπεζα, Eurobank και Epirus, τρεις μεγάλες δηλαδή, οι τρεις μεγάλες από τις τέσσερις συστημικές τράπεζες. Αυτό, σύμφωνα με τους αναλυτές, στοιχίζει άμεσα σε κρουές κεφαλαίων ε, ύψους περίπου 120 εκατομμυρίων ευρώ από το Χρηματιστήριο Αθηνών, από τις ρευστοποιήσεις μετοχών. Δεύτερη διαπίστωση. Τα στοιχεία της ΑΔ... Τι μας λένε για ένα χρόνο από το Σεπτέμβριο του 2017 που έχουμε επίσημα στοιχεία μέχρι και το Σεπτέμβριο του 2018. Ότι ο αριθμός των οφηλετών αυξήθηκε κατά 584.979 πολίτες. Δηλαδή, από τα 3.727.416 πήγαμε στα 4.312.395 πολίτες. Τρίτο δεδομένο. Αυτό είναι ακόμη τρομακτικότερο γιατί φανερώνει την τρομακτική φτωχοποίηση του ελληνικού λαού, γιατί η αύξηση αυτή αφορά κυρίως οφειλέτες που χρωστάνε ληξιπρόθεσμες οφειλές στο δημόσιο, χρέος οφειλές κάτω των 500 ευρώ. Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, για το ίδιο διάστημα, Σεπτέμβριο 17, Σεπτέμβριο 18, οι οφειλέτες με χρέη κάτω των 500 ευρώ αυξήθηκαν κατά 312.812 άτομα. Τέταρτο στοιχείο. Η Eurostat την προηγούμενη εβδομάδα με στοιχεία τα οποία ήδη αναδείξαμε, επιβεβαίωσε του λόγου του, αληθέ ότι δηλαδή η χώρα μα είναι υπό φτωχοποίηση, καθώ κατέταξε τη χώρα μα τελευταία σε όλη την Ευρώπη στην αντιμετώπιση τη στόχη, σε πολιτικέ αντιμετώπιση τη Αυτό είναι το περιβάλλον το οικονομικό που έχει διαμορφώσει η κυβερνητική πολιτική. Η κυβερνητική πολιτική η οποία περηφανεύεται για τα υπερπλεονάσματα, τα οποία όμως έχουν δημιουργηθεί από την υπερφορολόγηση, εξοντώνοντας τη φοροδοτική εικονότητα του ελληνικού λαού, όπως αυτό άλλος υπρογουμένως το απέδειξα. Βεβαίω τώρα η κυβέρνηση πανηγυρίζει, λέει, για τη μη περικοπή των συντάξεων, την οποία η Ρίστο Εμπαρόδο, οι ίδιοι, ψηφίσαν δύο φορές με 153 ψήφους, ενώ εμείς καταψηφίσαμε. Προφανώ και χαιρόμαστε κι εμεί όπω ο ελληνικό λαό, όλο ο ελληνικό λαό, γιατί προφανώ και είμαστε κατά τη περικοπή των συντάξεων, γιατί θεωρούμε ω εδώ και μη παρέκει. Άλλωστε, τον Ιούνιο καταθέσαμε σχετική τροπολογία που ζητούσαμε άμεσα να ξεκαθαρίσει το τοπίο και να μην περικοπούν οι συντάξει, την οποία η κυβέρνηση δεν ψήφισε. Η αλήθεια είναι, κυρίε και κύριοι συνάδελφοι, ότι η κυβέρνηση έχει μια αλλεργία. Έχει μια αλλεργία απέναντι στου ελεύθερου επαγγελματίε, στου επιστήμονε, στου αυτοαπασχολούμενου. Και αυτό είναι ξεκάθαρο αν αναλογιστούμε τι εισφορέ και του φόρου που πληρώνουν. Ουσιαστικά το κράτο έχει μπει ένα άτυπο, αλλά στην ουσία κύριο μέτοχο στην επιχείρηση του ελεύθερου επαγγέλματο. Παραδείγματο χάρη, αναφέρθηκε προηγουμένω ο συνάδελφο Γιώργο Μαυροτά από το ποτάμι σε ένα παράδειγμα κάποιου που έχει καθαρά κέρδη 30.000. Δυστυχώ αυτό είναι ένα φαινόμενο που δύσκολα το συναντά. Εγώ θα πω για μια συνηθισμένη περίπτωση ενό επιχειρηματία ο οποίο έχει ένα καθαρό κέρδο ετήσιο 10.000 ευρώ, έτσι, που δυστυχώ οι περισσότεροι επαγγελματίε εκεί κυμαίνονται, από τα οποία 10.000 ο συνεταίρο του, ο άτυπο συνεταίρο του, δηλαδή το κράτο, του παίρνει σε φόρου και εισφορέ το 55%. Δηλαδή του παίρνει τα 5.588 ευρώ. Αυτή είναι η κατάσταση. Και τώρα έρχεται το αρμόδιο Υπουργείο Εργασία με τον λόγο νομοσχέδιο τη φορές, φορέ, μειώνοντα τι ασφαλιστικέ φορέ για του αυτοαπασχολούμενου και ελεύθερου επαγγελματίε. Εμεί από την αρχή να θυμίσω ότι ήμασταν κάθετα αντίθετοι στην επιβολή του ενιαίου ποσοστού του 20% στι ασφαλιστικέ φορέ. Α δούμε όμω τι κρύβεται πίσω αυτή την νομοθέτηση. Γιατί όταν αυτή η κυβέρνηση νομοθετεί, η αλήθεια είναι ότι οι πολίτε ανησυχούν και ψάχνουν να βρουν τι κρύβεται από πίσω. Πού είναι η παγίδα. Πρώτον, τι δεν μα λέτε. Δεν μα λέτε ότι από 1 του 2019 καταργείται το 15% του αφορολόγητου των εισφορών. Δεύτερον, που δεν αναφέρετε, ότι η μείωση των ασφαλιστικών εισφορών από το 20% στο 13,33% αφορά μόνο στου αυτοαπασχολούμενου και ελεύθερου επαγγελματίε που έχουν εισοδήματα πάνω από 7.000. Αφορά δηλαδή μόνο ένα 20% των ελευθέρων επαγγελματιών, αγνοώντας όλου του υπόλοιπου, αλλά και του μισθωτού, για του οποίου δεν υπάρχει καμιά αναφορά. Τρίτον, δεν μα είπατε ότι η μείωση αυτή θα συνδέεται άμεσα με μείωση τη μελλοντική σύνταξη για του 250.000 ελεύθερου επαγγελματίε που θα έχουν μείωση στι εισφορέ του από 1 Απρότου 2019. Και αυτό γιατί προβλέπεται ότι οι μελλοντικέ συντάξιμε αποδοχέ του που θα λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό τη ανταποδοτική σύνταξη θα είναι σημαντικά μειωμένε. Ερώτηση. Είναι μονόδρομος η πολιτική αυτή. Και κλείνω, κύριε Πρόεδρε. Απαντούμε. Όχι υπάρχει η δική μας πρόταση, η οποία αφορά ουσιαστική μείωση όλων των ασφαλιστικών εισφορών και για όλες τις κατηγορίες των ανθρώπων, δηλαδή τους ε, αυτοαπασχολούμενους, τους ελεύθερους επαγγελματίε, τους μισθωτούς και σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα. Καταλήγοντας, ξεκαθαρίζουμε ότι εμείς καταρχήν είμαστε θετικοί στη μείωση αυτή των ασφαλιστικών εισφορών. Όμως επιφυλασσόμεθα γιατί θέλουμε να δούμε τις τροποποιήσεις που θα έρθουν στην Ολομέλεια και βεβαίω γιατί με το συγκεκριμένο νομοσχέδιο αφήνεται απ' έξω μια μεγάλη κατηγορία εργαζομένων, γίνεται ένας διαχωρισμός μεταξύ μισθωτών στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα και αυτοαπασχολουμένων και είναι κάτι που δεν μπορούμε να το ξεπεράσουμε έτσι. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε.